Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που για μια φορά ακόμη είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε, να απαντάμε σε θέματα που σας απασχολούν, σε ερωτήσεις, σε ζητήματα, ώστε όλοι μαζί να μαθητεύουμε με δάσκαλό μας τον Ιησού Χριστόν, μαθητές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θέλω μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την ευθεντία ερμηνείας των γραφών, αλλά ομολογούμε ότι δεν είμαστε ούτε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε θεολόγοι, αλλά μαθητές όπου μαζί, όλοι μαζί, και εμείς και εσείς, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την καρδιά μας και την ψυχή μας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την ερώτηση της Αγγελικής από την Αθήνα. Σας παρακαλούμε, πέστε μας, τι εννοεί ο Λόγος του Θεού στα εδάφια Κολοσσαίς Α 15 και 18. Δε φανερώνεται εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και αυτός κτίσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός ευχόμεθα να σας ευλογεί. Ναι, αγαπητοί Αγγελικοί, να διαβάσουμε τα εδάφια Κολοσσαίς 1-15, Α 15 και 18. Θα διαβάσουμε από Κολοσσαίς Α1, δηλαδή 12. Ευχαριστούντε τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν ημάς εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα, δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος του Χριστού, η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα και περιγραφή του Κύριου μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος, ο οποίος έχει δύο φύσεις, δύο υποστάσεις θα λέγαμε, την θεϊκή, καθώς το μυστήριο της Ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός ήλθε εν σαρκή, τη θεϊκή είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε σάρξ και περιπάτησε πλήρης χάριτος και αληθείας μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά ταυτόχρονα είναι και Υιός ανθρώπου, ο οποίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Μάλιστα, στο Λόγο του Θεού είναι και γραμμένο, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε εγέννησα. Πριν πάμε όμως αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτός που αποτελεί το μυστήριο το αποσεσιοποιημένον, το αποκεκριμένον,
προκαταβολής κόσμου, στην καρδιά του Θεού, είναι όπως είπαμε ταυτόχρονα Υιός του Θεού και μάλιστα μονογενής Υιός του Θεού και ταυτόχρονα είναι και Υιός του ανθρώπου και μάλιστα πρωτότοκος, όπως θα δούμε, Υιός του Θεού σαν Υιός του ανθρώπου. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τον Ιησού Χριστόν σαν Υιό μονογενή. Λέγει λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μονογενή Υιό του Θεού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, αφού αρχίζει από το πρώτο κεφάλαιο «Εν αρχή το Λόγος και Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο Λόγος, ούτως ήτο εν τη αρχή παρά το Θεό» και βεβαίως μιλάει για τον Ιησού Χριστόν και λέγει «Αυτός ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός». Είδομεν λοιπόν, λέει ο Ιωάννης, την δόξα του Ιησού Χριστού, δόξαν ως μονογενούς Υιού του Θεού παρά το Πατρός. Άρα σαν Θεό, τη δόξα του Θεού. Πλήρης χάριτος και αληθείας. Ακόμη λέει στο 18 εδάφιο, ουδής είδε ποτέ τον Θεόν. Μόνο ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν. Ο μονογενής ο Υιός του Θεού, ο οποίος ο Ων είναι και δεν έπαψε να είναι στον κόλπο του Πατρός, ο οποίος όμως ενανθρωπίστηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός ο άνθρωπος. Ακόμη όμως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και πιο κάτω λίγο, στο 18, όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Ώστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αλλού και στο κατά Ιωάννην και στην επιστολή του Ιωάννου γράφει περί τούτου στο 4ο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, διαβάζω 4ο κεφάλαιο και 9 εδάφιο, «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, δια να ζήσομεν δι' αυτού». Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία μέσα από το Λόγο του Θεού ότι αποκαλύπτεται μέσα στη σοφία του Θεού, αποκαλύπτεται ότι ο Υιός του Θεού ο μονογενής, ο Υιός και Λόγος του Θεού, απεστάλλει από τον Πατέρα για να πεθάνει πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά σαν Υιός του ανθρώπου. Δεν πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει, αλλά πέθανε ο Υιός του ανθρώπου, το σώμα δηλαδή, όπως λέει και στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ότι έδωκε εις εμέ σώμα, το σώμα αυτό στο οποίο κατοίκησε ο Υιός του Θεού απέθανε, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Όμως ταυτόχρονα μιλάει ο Λόγος του Θεού και για τον Υιό τον Πρωτότοκο και διαβάζω από το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και από το 29 εδάφιο. Διαβάζω. «Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». Αυτός ο άνθρωπος Ιησούς, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, πρωτοτόκων. Ακόμη αναφέρεται στους Κολοσσαείς αυτό που διαβάσαμε, το Α15 και το Α18, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως και στο 18 πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και τέλος, στην προς Εβραίους επιστολή, αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο και 6 εδάφιο
όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει και ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Άρα υπάρχει και σαν πρωτότοκος. Μάλιστα αναφέρεται και πάλι στην επιστολή προς Εβραίους, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο και πέμπτο εδάφιο, διότι προστίνα των αγγέλων είπε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα». Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη μέρα, σήμερον που λέει η Γραφή, όπου ο πατέρας ομολογεί ότι εγέννησε τον πρωτότοκον Ιησού Χριστόν τον άνθρωπο. Και μας το εξηγεί και μας το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην επιστολή, στις πράξεις των Αποστόλων, όταν κηρύττει στην εκκλησία της Αντιόχειας της Πισιδίας. Διαβάζω λοιπόν από τις πράξεις των Αποστόλων το γιώτα γάμα κεφάλαιο, το 13ο κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Λέγει ο Απόστολος Παύλος «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίαν», υπόσχεση δηλαδή, «ότι αυτή ο Θεός εξεπλήρωσε εις εμάς τα τέκνα αυτών», στους οποίους εδόθη η υπόσχεση, η επαγγελία, «αναστήσας τον Ιησού», και εξηγεί, «όπως είναι γεγραμμένο στον ψαλμό το δεύτερο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ότι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει στη διαφθορά, λέγει ούτω ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά», κλπ. Άρα λοιπόν μιλάει για μια γέννηση μιας ημέρας, η οποία ήταν η υπόσχεση, η επαγγελία του Θεού προς τους πατέρες και την οποία εξεπλήρωσε, «αναστήσας τον Ιησού Χριστόν», και εξηγεί, «όπως είναι γεγραμμένον, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα». Και συνεχίζει, «ότι δε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών», αλλά με ποια ανάσταση, «μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψει εις την φθορά». Άρα λοιπόν μιλάει για μία ανάσταση, την ανάσταση του Χριστού, τη μοναδική που δεν έχει ξανασυμβεί. «Ανεστήθη εκ νεκρών», πήρε νέο σώμα πνευματικό, το οποίο περνούσε, όπως περιγράφει και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπως περιγράφεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, διαβάζω από το τελευταίο κεφάλαιο, δηλαδή το ΚΔ κεφάλαιο και 36 εδάφιο. «Ενώ δε ελάλουν ταύτα οι μαθητές του Χριστού περί της Αναστάσεως αυτού, αυτός ο Ιησούς ο Ανεστημένος εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη μην. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα, και είπε προς αυτούς, διατί είστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνωσε εις τας καρδίας σας διαλογισμοί, ιδέτε τη χείρα μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Και ταύτα λοιπόν έδειξε εις αυτούς τας χείρας και τους πόδας, «και ενώ δε αυτοί πίστουν ακόμη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα, δε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού οχθείος και κηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε». Αυτό λοιπόν είναι το πνευματικό σώμα της Αναστάσεως που πρώτος πήρε ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό και αποκαλείται πρωτότοκος εκ των νεκρών. Πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο πρώτος εκ των νεκρών που ανεστήθη η ζωή αιώνιων και εισήλθε στον ουρανό και στέκεται στα δεξιά του Πατρός. Και ο Ιωάννης ο Απόστολος λέγει, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θέλωμεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Αλλά διαβάσαμε και επαναλαμβάνω στην επιστολή προς Ρωμαίους, «διότι όσους προεγνώρισε ο Θεός, τούτους και προώρησε», όσους προεγνώρισε ότι θα πιστέψουν, ότι θα δεχθούν τον Χριστό, ότι θα εκλέξουνε τη Βασιλεία του Θεού και θα απορρίψουν τη Βασιλεία του κόσμου τούτου, αυτούς προώρησε να γίνουν συμμόρφους, προσέξτε, της εικόνος του Υιού αυτού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ο άνθρωπος είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Και μας
προγνώρισε που θα, και όσους προεγνώρισε ότι θα πιστέψουν, προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Ιησού Χριστού που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, για να είναι κατά αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, πάλι πρωτοτόκων, καθώς μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους για την Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, το όρος Ιών, η πόλη του Θεού του Ζώντος, η επουράνιο Ιερουσαλήμ, οι σμυριάδες αγγέλων και οι σπανίγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων κλπ. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος εξεπλήρωσε τον προφητικό λόγο του Θεού που περιέγραφε «Υιός μου είσαι σήμερον, εγώ σε γέννησα». Πότε έγινε Υιός Θεού? Με την Ανάστασή Του. Βεβαίως αυτό μας τα βεβαιώνει ακόμη ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, καθώς λέγει στο πρώτο κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο «Περί του Υιού αυτού, ώστις εγεννήθη τελικά», ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, «εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα», επαναλαμβάνω, ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, στο 4 όμως έχει σημασία, «και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Άρα λοιπόν ήταν Θεός, ήταν ο Λόγος του Θεού και είναι πάντοτε ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος έγινε σάρξ και γεννήθη ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος, εξ σπέρματος, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, ο οποίος απεδείχθη όμως Υιός του Θεού εν δυνάμει, πρωτότοκος των νεκρών Υιός του Θεού εν δυνάμει, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως αυτού. Και έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος Υιός του Θεού, ο οποίος εισήλθε πρώτος στον ουρανό, απέκτησε πρώτος πνευματικό σώμα και πνευματική υπόσταση πλήρη. Με αποτέλεσμα ο Ανεστημένος ο Ιησούς Χριστός να παρευρίσκεται όποτε ήθελε ανάμεσα στους μαθητάς του, περνώντας από τα ντουβάρια και τους τοίχους χωρίς να έχει κανένα εμπόδιο ταχύτητος ή φυσικό εμπόδιο, έτρωγε αν ήθελε, αλλά δεν ήταν απαραίτητο να φάει, τον άγγιζαν, γιατί το πνευματικό σώμα έχει σάρκα και οστά, αλλά δεν έχει σάρκα και αίμα, όπου σάρκα και αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, αλλά όπως ομολογεί ο Ιησούς Χριστός, δέστε ότι σάρκα και οστά πνεύμα δεν έχει, καθώς εσείς βλέπετε εμένα να έχω. Έχει σάρκα και οστά, είναι ένα μυστήριο το πνευματικό σώμα, το οποίο όμως θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως αυτή την Ανάσταση στην οποία έλαβε ήδη μέρος ο Ιησούς Χριστός θα λάβουμε και εμείς, αλλά και για να φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο της ερώτησής σου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, αλλά θα λάβει και οι κτήσεις. Ας το δούμε όμως. Διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους, ήτα κεφάλαιο, 8 κεφάλαιο και 19 εδάφιο. «Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Επειδή οι κτήσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια την υποτάξανταν αυτήν». Και το 21 εδάφιο είναι το κρίσιμο της ερμηνείας του πάσης κτήσεως. «Επελπίδη ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Επειδή εξεύρουν ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και στην αγωνία», συνοδύνει μάλιστα λέει το κείμενο, δηλαδή συνοδύνει σημαίνει ετοιμάζεται για γένα, έχει τις οδύνες εγκυμονούσεις.
έως του νυν. Και όχι μόνο αυτοί οι κτήσεις, αλλά και αυτοί εμείς ή την εσέχομεν την απαρχήν του πνεύματος και εμείς στενάζουμε εν εαυτής, οι αναγεννημένοι και έχοντες την απαρχήν του πνεύματος του Αγίου, περιμένοντες τώρα εμείς την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών. Τώρα είμαστε αναγεννημένοι από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά εις ελπίδα ζώσα. Δεν είναι βεβαία και ασφαλής η αιώνια ζωή για μας, αλλά ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Εάν μείνουμε έως τέλους, τότε θα απολαύσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος το λέει πάρα πολύ καλά για να μην έχουμε καμία αμφιβολία περί τούτου, λέγοντας στο πρώτο κεφάλαιο και στο τρία εδάφιο: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, εις ελπίδα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένη εν της ουρανής δήμας». Μας αναγέννησε λοιπόν εις ελπίδα ζώσα για μια βασιλεία, για μια κληρονομιά, άφθαρτο, αμάραντο, αμίαντο, που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, την οποία θα απολαύσουμε πότε? Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους. Επειδή και αυτοί εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος του Αγίου, που αναγεννηθήκαμε εις ελπίδα ζώσα, για κληρονομία άφθαρτο, αμίαντο και αμάραντο πεφυλαγμένη εν της ουρανής, οι οποίοι περιμένουμε την υιοθεσία μας, η οποία θα έλθει, είναι η απολύτρωση του σώματός μας. Για να μεταβούμε δηλαδή από το φυσικό αυτό σώμα, είτε ζώντες την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας και της μεταμόρφωσης σώματος ημών, είτε θανώντες εν Χριστώ, την Ανάστασή μας όπως πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών είναι ο Ιησούς Χριστός, περιμένουμε και εμείς, είτε θανώντες εν Χριστώ την αρπαγή της Εκκλησίας, την Ανάσταση, είτε ζώντες εν Χριστώ την αρπαγή της Εκκλησίας, τη μεταμόρφωσή μας, ώστε να κληρονομήσουμε πλέον με υιοθεσία από το Θεό, γιατί εμείς δεν είμαστε ένας είναι ο Υιός του Θεού, δεν είμαστε Υιοί του Θεού, γινόμεθα όμως Υιοί του Θεού, μετά υιοθεσίας από τον Πατέρα, δια της Αναστάσεως ημών, οπότε θα είμαστε όμοι με Αυτόν, όπως έχει προφητεύσει ο Λόγος του Θεού με τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όμως, δεν είναι ότι εμείς θα αναστηθούμε, αλλά κάτι μεγάλο θα συμβεί και στην κτήση, η οποία λέει, επελπίδει ότι και αυτή η κτήση, 21 εδάφιο, θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Τι θα συμβεί? Αναγέννηση της κτήσης. Γιατί εδώ θα έρθει να βασιλεύσει για 1000 χρόνια ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων αυτών. Επάνω στους ανθρώπους οι οποίοι έβαλαν το χάραγμα στην εφταετία του Αντίχριστου, ώστε να μην έχουν καμία ελπίδα αιώνια ζωής, και στα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια της χιλιετούς βασιλείας του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ με τα πάντων των Αγίων, όπου ο διάβολος και ο σατανάς θα είναι δεμένος, φυλακισμένος για 1000 χρόνια στην Άβυσσο και δεν θα υπάρχει πια ο πλανών την οικουμένη όλη. Και έτσι οι άνθρωποι, χωρίς τον διάβολο και χωρίς τις συνέπειες του ανθρωποκτόνου από αρχής διαβόλου, θα ζουν 1000 χρόνια. Και μέσα σε 1000 χρόνια θα ξαναγεμίσει η γη και όταν θα λυθεί ο διάβολος θα πλανήσει και πάλι την οικουμένη και τότε στο τέλος χιλιετίας θα έρθει η τελική κρίση, όπου η ουρανή αυτή και η γη αυτή θα φύγουν και νέα γη και νέα ουρανή θα δημιουργηθούν, στους οποίους θα κατοικήσουν τα παιδιά του Θεού, οι αναγεννημένοι, οι υιοθετημένοι, οι ανεστημένοι.
δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι αγγελικοί, ο Ιησούς Χριστός είναι πρωτότοκος μεταξύ των νεκρών, όπως λέει η Γραφή, είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γιατί μαζί με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και εν τη συνεχεία με την αρπαγή της Εκκλησίας που θα αναστηθούν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που θα αναστηθούν τα τέκνα του Θεού, τότε θα έλθει και η ελευθερία της κτήσης από τη δουλεία της φθοράς στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Πρωτότοκος λοιπόν των νεκρών, πρωτότοκος πάσης κτήσεως και ακόμη στην επιστολή προς Εβραίους λέγει ο Λόγος του Θεού και το διαβάσαμε και πριν, όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, δια της Αναστάσεως αυτού, τον εισήγαγε στην αιώνια ζωή, τον Ιησού Χριστόν πρωτότοκον, τον Ιησού τον Ναζωραίο, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, πρωτότοκο εις την οικουμένη, τότε λέγει, καθώς εδόθη σε αυτόν το υπερπάν όνομα, στο οποίο θα κλείνει πανγόνιοι επουρανίων επιγείων και καταχθονίων, σε αυτόν εδόθη η εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αυτός είναι ο παράκλητος στον ουρανό, ως της μεσητεύει, ο οποίος μεσητεύει υπερπάντων ημών, μέγας αρχιερεύς, μόνος αρχιερεύς, στα Άγια του Θεού, ο οποίος μεσητεύει υπερ ημών, όταν λοιπόν εισήγαγε στην οικουμένη των πρωτότοκων δια της Αναστάσεως αυτού, καθώς είναι και γραμμένο «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα», τότε λέγει «Ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Γιατί σε αυτόν, όπως είπαμε, εδώ το υπερπανόνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Ένα πρόσωπο μοναδικό, ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, και το μόνο όνομα, το δεδομένο από τον Θεό στους ανθρώπους, για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας και ο Λυτρωτής μας, ο Διδάσκαλός μας και ο Καθηγητής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Ιησού Χριστό. Είναι η ένδειξη, η απόδειξη της αγάπης του Θεού. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του τον μονογενή, για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι δι' αυτού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι αγγελικοί από την Αθήνα, σε καμία περίπτωση με τα εδάφια αυτά, Κολοσσαΐς Α15 και Α18, δεν φανερώνεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και αυτός κτίσμα. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, είναι ο Θεός που ήλθε εν σαρκή. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα ήθελα να διαβάσω από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο και τέσσερα εδάφιο. Ο Ιωάννης προς τα σεπτά εκκλησίας τας εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από του ΟΟΝ, ΟΗΝ και ο ερχόμενος, και από των επτά πνευμάτων τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού, και από τον Ιησού Χριστού, ως της είναι, πρώτον, ο μάρτης ο πιστός, δεύτερον, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, και τρίτον, ο άρχον των βασιλέων της γης, εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού του Ιησού Χριστού, και ο οποίος έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν ή η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και θέλει ιδί αυτόν πάσο φθαλμός, και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων, ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα λίγα εδάφια φαίνεται απολύτως η διπλή φύση του Ιησού Χριστού, σαν Υιός ανθρώπου, είναι μάρτης πιστός, πρωτότοκος εκ των νεκρών και άρχον των βασιλέων της γης, ο οποίος μας έκαμε βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού,
με τον θάνατο αυτού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και ο οποίος έρχεται μετά των εφελών για να δει, και θα δει αυτόν πάσο οφθαλμός και αυτοί οι οποίοι τον εξεκέντησαν, ο λαός Ισραήλ και όλα έφυλε της γης θα θρηνήσουν επ' αυτόν. Και ολοκληρώνει ο Ιησούς Χριστός λέγοντας «Εγώ είμαι, σαν Θεός τώρα, το Α και το Ω, μόνο ο Θεός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, μόνο ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, ο Ον, ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ». Ο Υιός του ανθρώπου λοιπόν, που έκαμε εμάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου, με τον θάνατο αυτού και την Ανάσταση αυτού, αλλά ταυτόχρονα και ο παντοδύναμος Θεός, ο Λόγος του Θεού, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη, με τα δικά σας τηλεφωνήματα, συγγνώμη, με τα δικά σας ζητήματα και ερωτήματα και απόψεις που μας στέλνετε στην διεύθυνση του ίντερνετ, των email που φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογεί πλούσια πάντοτε, πάντα και κατά πάντα στο όνομα του αγαπημένου μας Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν.